δεν χάνει ευκαιρία να προπαγανδίζει τη στρατηγική θέση της χώρας του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Κατά τη διάρκεια δείπνου Ιφτάρ που παρέθεσε σε 95 πρέσβη στην Άγκυρα, ο Τούρκος Πρόεδρος έστειλε μήνυμα στις Βρυξέλλες για έναρξη ενταξιακών διαπραγματεύσεων, καλώντας την Ευρωπαϊκή Ένωση να μην παραδοθεί στα στήρα, όπως είπε, συμφέροντα κάποιων μελών της. Ουκρανίδακη σαβασίν, κυρεσέλ μποιουτάρα ολασάν, μεμφί ετκιλέρι, γυβενλικ ve enerji başta olmak üzere Türkiye'nin pek çok alanda Avrupa Birliği için nedenli stratejik bir konumda olduğunu göstermiştir. Birliğin bazı üye ülkelerin kısır çıkarlarına teslim olmadan tam üyelik perspektifimizi esas alan somut ve anlamlı adımlar atmasını bekliyorum. Όπως σημείωσε, η Τουρκία δίνει προτεραιότητα στη σταθερότητα στην Ανατολική Μεσόγειο και την Κύπρο. Doğu Akdeniz ve Kıbrıs'ta istikrarın sağlanmasına öncelik veriyor. Adil, gerçekçi ve sürdürülebilir bir çözüm için çaba harcıyoruz. Στο δείπνο Ιφτάρ παραβρέθηκαν τόσο ο πρέσβης της Ρωσίας στην Άγκυρα όσο και ο πρέσβης της Ουκρανίας, με τον Τούρκο Πρόεδρο να εμφανίζεται ως ειρηνοποιός, καλώντας για άλλη μια φορά Ζελένσκι και Πούτιν να συναντηθούν στην Τουρκία. Οι λίδεροι Τουρκία buluşturma arzumu her fırsatta özellikle dikkatlerine getiriyorum. Bu savaşın bir kazananı olmayacağını, hepimizin tüm insanlığın kaybedeceğini iletiyorum. Μεσούσης της πολεμικής σύραξης, η Τουρκία εμφανίζεται ως ισχυρός και κομβικός παίκτης στην περιοχή. Και η Ελλάδα, ποια είναι η θέση της σε όλα αυτά? Έχουμε μια εξαιρετικά μεγάλη συνεισφορά στο να καταστεί πολύτιμη Τουρκία. Δεν αναδείξαμε εξ αρχής την προκλητικότητα η οποία συνεχιζόταν ακόμα και εν μέσω της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία. Δείξαμε μια απαράδεκτη ανοχή. Έχουμε αποτύχει, έχουμε αρνηθεί συνεχόμενα, επανειλημμένα να συνδέσουμε τις εξελίξεις στο Ουκρανικό με το Κυπριακό. Ήταν μια μεγάλη γεωστρατηγική ευκαιρία για εμάς, μια μεγάλη διπλωματική ευκαιρία για εμάς να συνδέσουμε τη ρωσική εισβολή με ό,τι έχει συμβεί εδώ και 48-49 χρόνια στην Κύπρο. Και εν τέλει έχουμε φτάσει με μια σειρά βημάτων στο να λέμε πόσο σημαντική είναι η Τουρκία και αυτό συνεπάγεται το πόσο αντίστοιχα αδύναμοι φαινόμαστε εμείς. Η γεωγραφική μας θέση, η σημασία μας σαν χώρα, οι ιστορικοί μας δεσμοί και με την και με τη Ρωσία, αλλά αντίστοιχα και ο γεωπολιτικός μας ρόλος ως μέλος του ΝΑΤΟ θα μας επέτρεπε να είχαμε ένα τέτοιο ρόλο, αν θέλετε, επικοδομητικό και διαμεσολαβητικό σε αυτή την κρίση και πιο δυναμικό, πιο ενεργητικό. Αυτό αποφύγαμε να το πράξουμε.